Ένας από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες που εκπροσωπεί την κριτική μουσική μέσα από τα τραγούδια που ερμηνεύει είναι ο Μανώλης Κονταρός. Τον συναντήσαμε στο κέντρο που εμφανίζεται αυτή την περίοδο λίγο πριν βγει στη σκηνή. Σε συμπαγή μας λέγανε ότι το πολλά περίσω χαλά το ίσο. Όντως, οι πυρογονισμοί είναι ένα έθιμο πολύ παλιό της Κρήτης, που παλιά είχε και την ομορφιά του και την αξία του. Εγώ έχω μνήμες από πολύ μικρό παιδί, σε κάποιες χαρακτηριστικές στιγμές που παίζανε κάποιους πυροβολισμούς και συγκεκριμένα άτομα της οικογένειας. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια αυτό πλέον έχει ξεφύγει και είναι ένα έθιμο πολύ κακό για την Κρήτη. Λένε ότι είναι ένα έθιμο τιμής. Για ποια τιμή μιλάμε όμως όταν σκοτώνονται άνθρωποι? Είπαμε, δυστυχώς έχουμε θρυνήσει πολλά θύματα από τους πυροβολισμούς και πλέον δεν πρέπει καν να το αναφέρομαι σαν έθιμο, γιατί οι νεότερες γενιές τώρα δεν έχουν να θυμούνται κάτι όμορφο. Λένε πολλοί κριτικοί ότι το έθιμο της μπαλωθιάς το χάλασαν οι νεότερες γενιές. Ναι. Όλοι μας, γιατί δεν πρέπει να βγάζουμε για τις ευθύνες από πάνω μας. Όλοι έχουμε και μερίδα ευθύνες. Όλοι φταίμε σε κάτι. Δεν ήρθε από μόνο του. Δεν φούντωσε από μόνο του αυτό το έθιμο σε κακή χρήση. Όλοι φταίμε.